Κυρία Υπουργέ, συζητάμε για τα οξυμένα προβλήματα σχολικής στέγης του Δήμου Χανίων που έχουν δημιουργήσει όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά και τα οποία επιδεινώνονται ακόμα περισσότερο με τους αντιπαιδαγωγικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης για κατάργηση του πρώτου λυκείου Χανίων προκειμένου να στεγαστεί το πειραματικό λύκειο. Η τελευταία εξέλιξη είναι ότι η μεθόδευση αυτή δεν πέρασε. Δηλαδή να μην κλείσει το πρώτο λύκειο και κανένα σχολείο της πόλης για να στεγάσει το πειραματικό λύκειο, έστω για την παρούσα σχολική χρονιά, ως αποτέλεσμα όμως του μεγαλειώδη αγώνα γονιών, μαθητών, εκπαιδευτικών και δεκάδων μαζικών φορέων των Χανίων. Η σύγκριση εντωμεταξύ της Διοικούς Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων προβλέπει την συστέγαση με το πειραματικό γυμνάσιο την ερχόμενη σχολική χρονιά με τρία τμήματα α τάξης λυκείου. Δηλαδή προσωρινή λύση, μεταφέροντας χρονικά το πρόβλημα για το 25-26 μόνο και μόνο για να κατευνάσετε τις γενικευμένες αντιδράσεις της κοινωνίας. Του χρόνου όμως, προσέξτε, θα έχουμε το ίδιο σκηνικό. Να ψάχνετε σχολείο, να κλείσετε για να λύσετε το στεγαστικό του πειραματικού. Και ρωτάμε, ποια είναι η μόνιμη λύση που δεν θα απειληθεί με κλείσιμο κανένα σχολείο αναζητώντας και πάλι στέγη για το πειραματικό λύκειο? Εδώ οι ευθύνες βαραίνουν και το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Δήμο Χανίων και για το λύκειο που θέλετε να κλείσετε, που θέλατε να κλείσετε και θέλετε, η γνώμη μας, και για το πειραματικό λύκειο που εδώ και τρία χρόνια δεν κάνατε απολύτως τίποτα και για το συνολικό οξυμένο πρόβλημα σχολικής στέγης στα Χανιά. Και κλείνετε τα μάτια συστηματικά και διαχρονικά, ενώ επιδεινώνεται η κατάσταση σχολικής στέγης συνολικά στο Δήμο Χανίων και γι' αυτό έχουν προκαλέσει τη δίκαιη αγανάκτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας. Εάν στη σκέψη σας είναι να μεταθέσετε το πρόβλημα με την ίδια συνταγή για να κλείσει άλλο σχολείο του χρόνου ή να συγχωνευτούν, αντιλαμβάνεστε ότι θα έχει σοβαρές συνέπειες στην εκπαιδευτική λειτουργία στους ίδιους τους μαθητές που θα αναγκαστούν να πάνε σε άλλο σχολείο μακριά από τον τόπο διαμονής τους ή να μπουν σε πολυπληθείς τάξεις με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει στις μορφωτικές ανάγκες. Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί πρόκληση για γονείς εκπαιδευτικούς μαθητές να συζητιέται στην ουσία η κατάργηση μιας σχολικής μονάδας και η διάχυση των μαθητών σε ήδη επιβαρημένα σχολεία, σε τμήματα που στηβάζονται πολλές φορές πάνω από 25 μαθητές και φυσικά σε απαρχαιωμένες εγκαταστάσεις. Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι έχουν περάσει σχεδόν 20 χρόνια από τότε που χτίστηκε σχολείο στα Χανιά, ενώ οι κυβερνητικές εξαγγελίες για τη σχολική στέγη αφορούν την κατασκευή 8 σχολείων ΣΔΙΤ, δηλαδή σχολεία που για την κατασκευή τους έχουν ως γνώμονα να εξασφαλίσουν κερδοφορία επιχειρηματικών ομίλων και όχι μορφωτικές ανάγκες, και επιπλέον όταν κατασκευαστούν δεν θα λύσουν το οξυμένο πρόβλημα της σχολικής στέγης, γιατί οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες. Τέτοιο βέβαια ταυτόχρονα σε αυτό το σχεδιασμό δεν υπάρχει πρόβλεψη ανέργειας ενός τέτοιου λυκείου. Μάλλον ούτε ενός λυκείου δεν υπάρχει πρόβλεψη. Σας ρωτάμε λοιπόν, κυρία Υπουργέ, ποια μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε σύμφωνα με τα αιτήματα των φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας Χανίων να μην καταργηθεί, να μην κλείσει κανένα από τα υφιστάμενα λύκεια της πόλης προκειμένου να μετατραπεί σε πειραματικό και να εξασφαλιστεί άμεσα η ανέγερση νέων, σύγχρονων, ασφαλών σχολικών κτηρίων με κριτήριο την κάλυψη του συνόλου των σύγχρονων εκπαιδευτικών αναγκών για όλα τα παιδιά της πόλης των Χανίων?